Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Ιωάννη Κιουμή, ο οποίος είναι καθηγητής πνευμονολογίας και λοιμοξιολογίας στο Αριστοτέλειο. Θα τον δούμε, θα τον καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιουμή, και χρόνια σας πολλά. Καλημέρα και σε εσάς και χρόνια πολλά. Ίσως να διορθωθεί ένα μικρό πρόβλημα ήχου, δεν σας ακούω πάντα πολύ καθαρά. Θα το διορθώσουμε, να είστε σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, 35.000 κρούσματα εχθές, 30 προχθές. Η απορία όλων μας είναι πού θα φτάσει αυτός ο αριθμός, πού μπορεί να φτάσει αυτός ο αριθμός. Μπορεί να φτάσει πράγματι σε πολύ υψηλότερα νούμερα. Μερικοί μιλούν και για 100.000 κρούσματα την ημέρα. Συμφωνείτε με δεν αυτό εσείς? Δεν το θεωρώ ιδιαίτερα πιθανό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω αυτό. Ναι. Ουσιαστικά είναι μία πρόβλεψη. Εν τούτης και πάλι θα πρέπει να πω ότι τα κρούσματα είναι πράγματι εντυπωσιακά υψηλά και μάλιστα ο ρυθμός της ανόδου έχει εκπλήξει ακόμα και τους ειδικούς, ξέρετε. Έχει ξεπεράσει τα προγνωστικά μοντέλα και έφτασε να είναι μία έκπληξη προς όλες τις κατευθύνσεις. Σας ανησυχούν τα κρούσματα? Σας ακούν, ανησυχούν όμως τα κρούσματα αυτά, αυτός ο υψηλός αριθμός κρούσματων? Ή επειδή δεν συνοδεύονται από τόσες πολλές νοσηλίες, δεν σας ανησυχούν τόσο πολύ? Τι από τα δύο ισχύει? Ανησυχούν, ο υψηλός αριθμός των κρούσματων είναι εύλογο να δημιουργεί ανησυχίες. Γιατί αυτό που σκέφτεται κανείς με τα πολλά κρούσματα είναι τι αντίκτυπο θα έχουν στο σύστημα υγείας. Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Εάν μιλούσαμε σήμερα για μια κατάσταση όπου θα είχαμε 35.000 ασθενείς την ημέρα στη χώρα μας που πάσχουν από απλό κρυολόγημα και που εμφανίζουν δίχα και πονόλαιμο. Μάλιστα. Θα ανησυχούσε κανείς? Θα κυκλοφορούσαμε με μάσκες, θα μιλούσαμε για lockdown και περιορισμούς στη διασκέδαση? Τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που ανησυχεί στην πραγματικότητα είναι μήπως τα 35.000 κρούσματα και τα κρούσματα που θα έρθουν την αυριανή ή τη μεθαυριανή ημέρα δημιουργήσουν το αδιαχώρητο στο σύστημα υγείας που ούτως ή άλλως δοκιμάζεται αυτή την εποχή, γιατί είναι σχεδόν πλήρες. Είναι πιεσμένο ούτως ή άλλως όλα. Και από την μετάλλαξη Δέλτα. Τώρα, η σύσταση η οποία υπάρχει είναι για όσους βρεθούν σε τραπέζια, ρεβεγιών κτλ. Να κάνουν ένα τεστ πριν. Αυτό που εσείς περιμένετε να δείτε είναι το αποτύπωμα που θα αφήσει η Όμικρον όταν οι νεότερες ηλικίες έρθουν σε επαφή με τους μεγαλύτερους. Αυτό είναι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα? Όταν οι νεότερες ηλικίες έρχονται σε επαφή με τους μεγαλύτερους και πάσχουν, είναι νομοτελειακό ότι θα μεταδώσουν τον ιό. Είτε με τη μετάλλαξη όμικρον, είτε με τη μετάλλαξη δέλτα ή όποια άλλη μετάλλαξη θέλετε. Αυτό που εμένα τουλάχιστον και νομίζω και πως όλους τους άλλους συναδέλφους μου μας απασχολεί, είναι αυτή η καταιγίδα που περνάμε αυτή τη στιγμή με τα κρούσματα, τι θα σημαίνει για το σύστημα υγείας. Εκεί θα κρυθούν όλα. Πότε θα φανεί αυτό, κύριε καθηγητά, πότε θα φανεί αυτό? Νομίζω πως στις επόμενες 7 ημέρες, παραδείγματος χάρη, νομίζω ίσως και λιγότερο από αυτό, θα έχουμε μια πολύ σαφέστερη εικόνα από το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η καταιγίδα στο σύστημα υγείας. Τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή? Ναι. Από την εμπειρία άλλων χωρών που προηγούνται χρονικά από μας, όπως είναι η Νότια Αφρική, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, φαίνεται πως η καταιγίδα αυτή δεν έχει την αντίστοιχη επίπτωσή της στο σύστημα υγείας. Με άλλα λόγια, μπορεί να προκαλεί μια μικρή αύξηση των εισαγωγό στα νοσοκομεία και προσέξτε λιγάκι, για τη Μεγάλη Βρετανία προκαλεί αύξηση αν τη συγκρίνουμε με τις πρώτες εισαγωγές της μετάλλαξης όμικρον στην καθημερινή ζωή επίπεδα. Αν τα συγκρίνουμε με τα επίπεδα που είχε η Μεγάλη Βρετανία στις αρχές της χρονιάς που πέρασε ή που περνάμε, αν θέλετε να είμαι πιο ακριβής, θα δείτε ότι τα κρούσματα που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία είναι πολύ λιγότερα. Και σίγουρα αυτό υπάρχει είναι μείωση των θανάτων. Αυτό είναι και το αισιόδοξο σενάριο, κύριε Κιουμή. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή υποστηρίζουν πολλοί ότι μέσω της όμικρον μπορεί να βλέπουμε ίσως και το τέλος της πανδημίας. Υπάρχει αυτό ως σενάριο και τεκμέρεται κάπως μέσω μελετών, ότι δηλαδή η όμικρον θα επικρατήσει, θα εκτοπίσει τη δέλτα, η όμικρον δεν βάζει κόσμο στο νοσοκομείο, άρα μπορούμε να βλέπουμε πιο αισιόδοξα τους επόμενους μήνες? Η όμικρον πράγματι θα επικρατήσει και πιθανότατα θα βάλει στην άκρη τη δέλτα, ίσως να διατηρηθεί σε ένα μικρό ποσοστό, αλλά πρακτικά θα μπει στην άκρη. Όμως δεν θα αποτελέσει η όμικρον το τέλος της πανδημίας από μόνη της. Θα μπορούσε να αποτελέσει συνδυαστικά με άλλους παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, την επέκταση του εμβολιασμού, όχι μόνο σε εθνικό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό θέλω να είμαι καθοριστικός σε αυτό που λέω, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επίσης και η τήρηση των μέτρων προστασίας. Όλα αυτά μαζί συνεργικά θα μπορούσαν να σημάνουν το τέλος της πανδημίας, όχι μόνο η όμικρον. Μάλιστα. Τώρα,
νομοτελειακά όλοι θα έρθουμε δηλαδή σε επαφή με την Όμικρον. Και όποιος έρθει. Ναι. Μάλιστα, όλοι. Τώρα, όσοι είναι εμβολιασμένοι και όσοι είναι τριπλά εμβολιασμένοι, κύριε καθηγητά, προστατεύονται. Και θέλω να σας ρωτήσω αν προστατεύονται και από τη μόλυνση και από την σοβαρή νόσηση ή μόνο για ένα από τα δύο. Πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημα που θέτεται σε μένα. Ακόμα και οι τριπλά εμβολιασμένοι μπορούν να νοσήσουν από τη μετάλλαξη όμικρον. Νοσούν δυσκολότερα από τους ανεμβολίας τους ή από αυτούς που είναι ατελώς εμβολιασμένοι. Και ατελώς εμβολιασμένοι πλέον είναι και αυτοί που έχουν κάνει δύο δόσεις. Δύο δόσεις, σωστά. Όχι απλή που κάνουν μία δόση. Νοσούν λοιπόν δυσκολότερα και η νόσος, αυτό είναι το πιο σημαντικό, φαίνεται πως σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό που σωστάνει το 100% εκδηλώνεται λιγότερο σοβαρά σε αυτούς που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι προχωρούμε τους εμβολιασμούς γιατί όταν λέμε προστασία από τον εμβολιασμό δεν είναι αναγκαίο να θεωρήσουμε ότι η προστασία αφορά την αδυναμία νόσησης. Mm-hmm. Αλλά την νόσηση από μία νόσο η οποία θα τροποποιηθεί και θα γίνει πολύ πιο ήπια και άρα κίνδυνη για τη ζωή μας. Μάλιστα. Τώρα, τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία θα κληθούμε να κάνουμε πρωτοχρονιά και να τηρηθούν μέχρι και τις επόμενες ημέρες, επαρκούν? Μήπως έπρεπε να πάμε σε αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα, δεν λέω για lockdown, αλλά ενδεχομένως να κλείσουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες, ή τα μέτρα αυτά, εάν τηρηθούν απαρέγκλητα, μας βγάζουν σε ένα ξέφωτο? Θα δούμε αποτέλεσμα. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η επάρκεια των μέτρων, των κάθε μέτρων περιορισμού της πανδημίας και αυτά που ετέθησα στο παρελθόν και αυτά που τίθεται τώρα, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Εκ των προτέρων κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν τα μέτρα είναι επαρκή ή δεν είναι. Μπορεί να κάνει όμως ένα σχόλιο και να πει αν τα μέτρα τα θεωρεί ότι είναι σωστά στη διάρθρωσή τους. Παραδείγματος χάρη, η ρύθμιση αυτή που αναφέρεται στην ύπαρξη των 1000 θεατών στα γήπεδα ή 10% για μένα μου φαίνεται λίγο αστεία. Ναι. Δεν μπορεί αυτό το μέτρο να αποτελέσει, να προσφέρει ουσιαστική προστασία, ούτε μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην οργάνωση. Θέλετε να πείτε, κύριε Κιουμή, ότι τα γήπεδα ή τα κλείνει ή γίνεται και κλεισμένο? Στο δεύτερο, αν θέλετε, γίνεται... σε αυτό ναι, ναι. Που ρωτήσατε. Αλλά θέλω να πω για τα γήπεδα, ή το κάνει και κλεισμένο των θυρών, ή το κάνει και κλεισμένο των θυρών τα γήπεδα, ή τα αφήνει να λειτουργούν με μια μεγαλύτερη ποσόστοση και όχι με 1000 θεατές. Δηλαδή, μεταξύ μας, με ποια κριτήρια θα μπουν οι 1000 μέσα? Σωστά. Αυτοί που θα έχουν δηλώσει περισσότερη πίστη στα ιδανικά της ομάδος, αυτοί που θα είναι οι περισσότερο χρήστες των προηγουμένων δικαιωμάτων. Ναι, υπάρχει θέμα στα κριτήρια. Παρακολούθηση των αγώνων, τι ακριβώς. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν είναι ένα μέτρο το οποίο δεν στέκεται πάρα πολύ καλά, αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν θα μείνω σε αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Τα μέτρα που έχουν τεθεί για το περιορισμό είναι αναγκαία. Κάθε κυβέρνηση, mm-hmm, οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιασδήποτε πολιτικής απόχρωσης, όταν βλέπει ένα τέτοιο φαινόμενο θα πάρει μέτρα. Και θα πάρει μέτρα γιατί θέλει να δει πάντα πώς θα αντιμετωπίσει το δυσμενέστερο ενδεχόμενο, όχι το ευμενέστερο. Άρα λοιπόν και η δική μας κυβέρνηση παίρνει, mm-hmm, κάποια μέτρα. Επομένως, κύριε καθηγητά, μέτρα... δεν μπορείτε να μας πείτε ούτε και το χρόνο διάρκειας των μέτρων αυτό, γιατί θα σας ζητούσαμε να κάνετε προφητεία αν σας το ρωτούσα έτσι. Αλλά και αυτό θα πρέπει να το εξετάζουμε μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα. Πώς θα γίνει? Νομίζω πως εβδομάδα-εβδομάδα θα πρέπει να εξετάζονται τα μέτρα. Mm-hmm. Γιατί και τα μέτρα μπορεί να χρειαστούν επαύξηση, αν φανούν ότι είναι ανεπαρκή για να ελέγξουν την κατάσταση. Και εδώ επιτρέψτε μου λιγάκι μια μικρή παρένθεση. Έλατε. Τα μέτρα αυτά και οποιαδήποτε άλλα μέτρα, εκτός του πλήρους lockdown, αυτό που σημαίνει καθόμαστε όλοι στα σπίτια μας και δεν κουνιέται κανείς, όλα τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να στείλουν την πανδημία. Να την απλώσουν χρονικά προσπαθούμε. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα κρούσματα που τυχόν θα προκύψουν στο επίπεδο των υπηρεσιών υγείας της χώρας. Αυτό είναι ο στόχος μας στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, είτε θα χρειαστεί τα μέτρα να επαυξηθούν, είτε θα χρειαστεί κάποια μέτρα να αποσυρθούν. Εάν αποδειχθεί, παραδείγματος χάρη, ότι η νόσος που προκαλείται από τη μετάλλαξη όμικρον έχει τόσο ήπιο χαρακτήρα, ώστε όχι μόνο να μην επιβαρύνει το σύστημα υγείας, αλλά ενδεχομένως και να το ανακουφίζει, αν θέλετε, μια πιο ευνοϊκή έτσι, πρόβλεψη, τότε
δεν θα έχει κανείς κανένα λόγο να τα τηρήσει αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να αφήσει τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τον κορονοϊό, να αποκτήσουν φυσική ανοσία και ότου θαύματος θα έχουμε μπροστά μας αντιμετώπιση της πανδημίας και πέρασμα από την φάση της πανδημίας στη φάση της ενδημίας με τον ιό. Δύο ερωτήματα έχω ακόμα πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε καθηγητά. Το πρώτο είναι τι πρέπει να γίνει με τα σχολεία. Γιατί εντάξει, με την πρωτοχρονιά αποφασίστηκαν αυτά τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν. Σε μια εβδομάδα από τώρα θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Πρέπει να ανοίξουν. Νομίζω ότι σαν πρώτη τουλάχιστον λογική αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης θα ήταν να προταθεί μια μικρή παράταση των εορταστικών διακοπών στα σχολεία, ίσως της τάξης της μιας εβδομάδας, περιμένοντας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη μετάλλαξη όμικρον. Εάν υπάρξει μια τέτοια παράταση αυτής της εβδομάδας, όπως είπα προηγουμένως. Ξέρετε, δεν θα είναι απώλεια για το εκπαιδευτικό σύστημα σημαντική, γιατί στο τέλος της χρονιάς μπορεί κάλλιστα να αναπληρωθεί. Mm-hmm. Αν δούμε λοιπόν ότι χρειάζεται να υπάρξει, την εφαρμόζουμε. Έχουμε ακόμα αρκετές μέρες μπροστά μας. Εάν τυχόν δούμε ότι δεν χρειάζεται αυτό, γιατί η πανδημία δεν δείχνει παρά τα πολλά κρούσματα ότι έχει και τόσο μεγάλα δόντια, τότε δεν την εφαρμόζουμε. Άρα, μία εβδομάδα. Ένα επιπλέον επιχείρημα για την βαθμιαία επανεξέταση των μέτρων περιοδικά για να δούμε τι χρειάζεται. Και άρα τι θα ήταν σόφρον μία εβδομάδα να παραταθούν οι διακοπές των παιδιών και μία να ανοίξουν τα σχολεία μία εβδομάδα αργότερα, κύριε Κιουμή. Τελευταίο ερώτημα. Ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για την υποχρεωτικότητα και αν πρέπει επιτέλους την υποχρεωτικότητα που είναι τώρα από τα 60 έτη και πάνω να την φέρουμε λίγο πιο πίσω, δηλαδή σε ηλικίες των 50, των 40. Βλέπω ότι χαμογελάτε, έχετε τοποθετηθεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακριβώς, λέτε. Ελάτε. Επειδή έχω τοποθετηθεί, γι' αυτό χαμογελάω. Είμαι σαφέστατα υπέρ της υποχρεωτικότητας, διότι θεωρώ ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή των πολιτών. Όταν λοιπόν η υποχρεωτικότητα γίνεται εργαλείο για την προστασία της υγείας των πολιτών, δεν υπάρχει κανένας ούτε συνταγματικός ούτε άλλος νομικός λόγος που να απαγορεύει την υποχρεωτικότητα. Εξάλλου, πάρα πολλές χώρες στον κόσμο έχουν προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Είστε από τους πρώτους που το έχετε πει εδώ και μήνες. Είστε από τους πρώτους που το έχετε πει εδώ και μήνες και πρέπει να σας το πιστώσουμε αυτό. Πείτε μας μόνο από ποια ηλικία και μετά θα μπορούσε να είναι υποχρεωτικό. Από ποια ηλικία και μετά θα πρέπει να επιβληθεί υποχρεωτικότητα ή ο εμβολιασμός? Δεν σας άκουσα καθαρά. Ο εμβολιασμός. Από πότε πρέπει να είναι υποχρεωτικός? Γιατί τώρα είναι από τα 60 και πάνω. Θα πρέπει να πρώτα ο εμβολιασμός, εφόσον αυξηθεί η υποχρεωτικότητα, να στραφεί προς τις ομάδες εκείνες τις εργασιακές ή αν θέλετε τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο της μόλυνσης και της διασποράς της λίμωξης, και στη συνέχεια να κατεβεί σιγά προς τις άλλες ηλικίες. Δεν νομίζω ότι η υποχρεωτικότητα πρέπει να γίνει με μία κίνηση σε όλο το φάσμα. Μπορεί να γίνει βαθμιαία, γιατί αυτό θα βοηθήσει να απορροφηθούν και οι κάποιες αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά και χρόνια πολλά.